Σόρους συνεχίζουν να βγάζουν από τα ερείπια του 9ώροφου κτηρίου στην Ουμάν τα ουκρανικά διασωστικά συνεργεία μετά τα ρωσικά πλήγματα. 4 παιδιά, εκ των οποίων ένα βρέφος, συγκαταλέγονται στους δεκάδες νεκρούς που ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, με τη Μόσχα να επιμένει ότι δεν πλήττει μη στρατιωτικούς στόχους. Σε αυτό το συγκρότημα κτηρίων, σύμφωνα με τις έως τώρα καταγραφές, ζούσαν 109 άνθρωποι σε 46 διαμερίσματα. Τα 27 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Πάμε πόρτα-πόρτα σε όλη τη γειτονιά. 10 πολυόρφα κτίρια έχουν καταστραφεί και πρέπει να πηγαίνουμε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες ή και νεκροί. Ακούσαμε την έκρηξη στις 4.30 τα ξημερώματα. Κατεβήκαμε και είδαμε ότι το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να πάρει μπρος. Συνεχίσαμε να πηγαίνουμε στη γύρω περιοχή και επιστρέψαμε. Μετά από λίγο ακούσαμε άλλες 2 εκρήξεις και όλα άρχισαν να φλέγονται. Και οι διοριστήσεις από τη Μόσχα αρχές των Ντονέτσκ ανέφεραν ότι 9 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ουκρανικό όλμο που έπληξε μικρό λεωφορείο. Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πάντως ότι το έκαναν οι ίδιοι οι Ρώσοι, λέγοντας ότι θέλουν να καλύψουν έτσι το έγκλημα της Ουμάν. Στην αιματοπαμένη Μπούτσα, ο Τσέχος πρόεδρος Πέτρ Πάβελ απέτησε φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων. Ακολούθως επισκέφθηκε και την εκκλησία του Αγίου Ανδρέου, που υπάρχει φωτογραφική έκθεση που απαθανατίζει τις φρικτές σκηνές από τη ρωσική εισβολή.